Τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. Ωραίος. Ο πρώτος ΠΑΟΚ. Θυμάσαι, Τζόρνταν, το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ 2-0 στο Χαϊλάου? Αυτό που κρυβόταν ο Γκαρσία και έστειλε το Γιασεράκι. Το δέκαλες. Με το Σπάθα. Ναι, μέσα ήμουνα. Δεν θεωρήσεις ότι είναι ο πιο βασικός λόγος να μισούμε τους Αριανούς? Εγώ ήμουνα μέσα, φίλε. Εγώ είδα 20.000 Αριανούς εκεί να φωνάζουν πρωτάθλημα, ε! Να! Αυτό. Πρωτάθλημα, ε! Να! Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο κυριότερος λόγος να έχεις, ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, να έχεις μια αντιπαλότητα. Δηλαδή, τι θες εσύ, ας πούμε? Και βγαίνει ο Αριανός τώρα και μου λέει: πρέπει να είμαστε δυνατοί εδώ πάνω. Ερώτηση. Να έρθουμε στην Αλφα Εθνική. Να χτυπάμε τους κάτω. Ερώτηση. Συνήθως ο ΠΑΟΚ πήρε δύο πρωταθλήματα. Όχι, συνήθως ο ΠΑΟΚ πήρε δύο πρωταθλήματα στα οποία ο Ολυμπιακός δεν ήταν συνειδητή. Εγώ λέω είναι σύμπτωση αυτό. Την τρίτη φορά που ο Ολυμπιακός δεν είναι συνδιεκδικητής. Συγγνώμη που έκανα σαν δάμ. Δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα και το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό δηλώνει αδυναμία. Όχι, είναι σύμπτωση. Το ότι Λάρισα δεν το πήρα και δεν υπήρχε Ολυμπιακός. Άκουσε λίγο. Τι λες τώρα? Άκουσε λίγο. Εάν το έπαιρνε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν έπαιζε, ας πούμε, στη Λάρισα και δεν έπαιζε στο Χαριλάου, πιστεύεις ότι ο Σπάθας θα έπαιζε ΠΑΟΚ και όχι Λάρισα? Πέρσι που δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, δεν το πήρε. Στάσου λίγο. Ο Άρης ήταν τυχερός που εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του ΠΑΟΚ στο παρασκήνιο και βρέθηκε ο Παναθηναϊκός και του πήρε το πρωτάθλημα. Λέω εγώ, έτυχε και βρέθηκε ο Άρης. Ο Άρης δεν είχε τη δύναμη να έχει τη διαιτησία. Όχι, πάνω ΠΑΟΚ, στον Άρη, χρησιμοποίησα τον Άρη. Χρησιμοποιήθηκε ο Άρης. Θα μπορούσε να είναι ο Ηρακλής, θα μπορούσε να είναι ο Λάρης. Λάρης έχασα, ρε παιδιά, μετά. Θα μπορούσε να είναι η Λάρης. Όχι, έχει δίκιο ο Ραντόπουλος εδώ. Χρησιμοποίησαν τον Άρη παρασκηνιακά για να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε. Το κάνει το παιχνίδι κόλαση με τις πλάτες του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν εκτός και σου έκανε αυτή τη μαγιά. Φυσικά και πρέπει να μισείς τον Αριανό και φυσικά πρέπει να χαίρεσαι. Τοπικό τέρμπι είναι, ρε παιδιά. Τοπικό τέρμπι είναι. Θέλει να χάσεις και θέλει να κερδίσεις. Okay. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εγώ, σε αυτή την πόλη να σου πω κάτι. Εσύ άκουσε το 84 δεν πήγες και έβγαλες πάνω εσύ για να μην το χάσει τότε στον παράσπο. Πάλι το 80, το 85. Δεν πήγες. Καζούρα πήγες να τον κάνεις, ρε φίλε. Αυτό το ποδόσφαιρο. Άρα διαφωνείς με τον Παοξή? Η άστο μίλα. Τώρα έχεις άποψη και για τον Παοξή δηλαδή? Άλλος για τσοπαδούς εγώ. Αφήστε το να μιλήσει. Ναι, αλλά τώρα μιλάει για εμάς. Στην Αγγλία έπεσε η Άστον Βίλα. Έπεσε. Βγήκανε οι άλλοι και την κάνανε κηδεία, χαβαλέ, μέσα στο αυτό. Αυτή είναι η αυτό, είναι το χαβαλέ σε παιδιά. Θα ακούσουμε. Χαβαλέ είναι, ρε παιδιά. Εγώ λέω ότι εγώ λέω πρέπει να τον μισείς τον Αριανό. Και να μην τον γουστάρεις. Γιατί δεν σου δώσε το παιχνίδι ως αδιάφορο. Να τον μισείς τον Αριανό και τον Ηρακλειδέα, γιατί θα σε παίξει στα ίσα και μπορεί να σε κερδίσει. Για να υπάρχει μια ποδοσφαιρική αντιπαλότητα. Αν περιμένεις να σου ανοίγει τα πόδια για να περάσεις εσύ ή να ανοίξεις εσύ τα πόδια για να περάσεις αυτός, αυτό δεν ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνεις, αυτό δεν ποδόσφαιρο. Αυτό είναι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός με τις ορυφόρες. Είσαι στη γραμμή? Είμαι. Λοιπόν, εσύ Σαμπάο, γιατί δεν πήγες να αγοράσεις το παιχνίδι? Να αγοράσεις το παιχνίδι? Εγώ Ολυμπιακός δεν θα γίνω. Ολλανδέ, να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύεις ότι ο Άρης ήθελε να κερδίσει? Όπως ο Άρης, ο Άρης το 80 που έχασε από τον Ολυμπιακό, έφερε 1-1 με τον Ηρακλή στον Χαριλάο. Ο Ηρακλή ήταν αδιάφορο, ήταν έκτος, έβδομος. Οι μόνοι παίκτες του Ηρακλή που παίζαν ήταν οι δύο Μακεδονομάχοι. Μισό λεπτό. Ο Άρης, γιατί δεν πήγε να αγοράσει τον Ηρακλή? Ρε παιδιά, γιατί πρέπει κάποιος να αγοράσει κάποιον? Τζάμπα το σχολείο. Μισό λεπτό. Η αδιάφορη West Brom Albion έκοψε από δύο ομάδες το ποτάμι για να το πάρει Λέστερ. Άλλο αυτό. Καταλαβαίνεις. Ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι απλό άθλημα. Μπαίνεις μέσα με την ομάδα σου, μπαίνεις με την ελληνική φιλοσοφία. Και το παλικάρι αυτό σου λέει, γιατί να τους γουστάρω εγώ τώρα, σου λέει. Μα δεν κατάλαβες κάτι, να μην τους γουστάρεις.